πια για τις κάλπες. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω και πάλι. Ναι, τώρα βρήκατε το δρόμο. Βρήκα το δρόμο. Εγώ έρχομαι, άλλοι δεν έρχονται τώρα. Εντάξει, βρε παιδί μου, τώρα αυτά γίνονται στη ζωή. Λοιπόν. Λέω γιατί προσκαλέσατε και σε μια συζήτηση τους δυο μας, γι' αυτό το λέω. Ενώ εμένα και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αρνήθηκε ο κύριο Μητσοτάκη. Ελπίζω να το δεχθεί αργότερα. Αν υπάρξει αργότερα. Τι άλλε εκλογέ. Να μην υπάρξουν άλλε εκλογέ. Αν έχουμε άλλε εκλογέ, δεν το ξέρω. Θα είναι δύσκολο. Εντάξει, πρώτον, κάνατε το μεγάλο debate και νομίζω έχετε συμφωνήσει ότι θα κάνετε και ένα ιδιό σα, σωστά. Ναι, αυτό λέω. Αυτό κατάλαβε ο κ. Φεντέρης, ότι εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα από αυτές τις εκλογές. Οπότε δεν θα χρειαστεί. Ναι, αυτό είπαμε. Λοιπόν, για να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν δείχνουν ακριβώς αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχω συγκεντρώσει. Δημοσκοπήσεις ή δημοσκοπήσεις. Οι εκλογές είναι εκλογές. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Έχω συγκεντρώσει 6 δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Έτσι, για να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Μέτρων ανάλυση, GPO, ProRata, Kappa Research, Pulse και Mark. Έβγαλε το μέσο όρο για την πρόθεση ψήφου. Δίνει προβάδισμα 6,3 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η εικόνα είναι τελείως διαφορετική στην πραγματικότητα, αν πιστεύετε ότι είστε πρώτοι και αν αυτό συμβαίνει, γιατί. Έχουν κάποιο μεθοδολογικό πρόβλημα οι εταιρείες ή διαπλέκονται όλες με την κυβέρνηση. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη και την Κυριακή έχουμε εκλογές. Mm-hmm. Υπάρχουν οι μετρήσεις, αλλά στις δημοκρατίες οι ψήφοι μετράνε και όχι οι μετρήσεις. Αν δεν ήταν έτσι, θα βγάζαμε τις δημοσκοπήσεις και κάναμε τον κόπο να πάμε στην κάλπη. Το ίδιο έγινε και πριν από μια εβδομάδα. Θα είχαμε τον Κιλιτζάρογλου τώρα πρώτο και ίσως και πρόεδρο. Εντάξει, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις από την Τουρκία. Άρα, προσέξτε. Νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα, γιατί με ρωτήσατε την εκτίμησή μου, είναι ποιοι θα πάνε στην κάλπη. Είστε πρώτοι. Είναι ποιοι θα πάνε στην κάλπη, αν το 12% που περίπου είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το κομμάτι των αποφασίστων πάει στην κάλπη. Και κυρίως αν οι νέοι άνθρωποι, που είναι 450.000 ψηφοφόροι, πάνε στην κάλπη. Εγώ λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, δεν θέλω ούτε να μπω στη συζήτηση για τη μεθοδολογία, για τα αποτελέσματα, για το αν υπάρχουν και άλλες μετρήσεις που άλλα δείχνουν. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν να πω ναι, αυτές είναι οι μετρήσεις. Και καλό τους ψηφοφόρους, τους πολίτες, τους νέους, τους αναποφάσεις τους. Αποδέχεστε να πάνε στην κάλπη, για να διαψεύσουν αυτό το αποτέλεσμα. Διότι αν δεν διαψεύσουν αυτό το αποτέλεσμα, αν δεν διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. δεν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα. Θα έχουμε άλλα 4 χρόνια έναν πρωθυπουργό που δεν νοιάζεται, δεν νιώθει. Είναι αλαζόνας. Δεν θα πάω στα κοινωνικά, θα μείνω σε αυτό. Γιατί άκουσα, με συγχωρείτε, άκουσα χθες. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Αυτό είναι άποψη, είναι θέση. Δεν είναι. Εντάξει, αλλά. Λέω ότι είναι αλαζόνας. Λέω ότι θα έχουμε για άλλα 4 χρόνια μια κυβέρνηση η οποία υποτιμά, αν θέλετε να το πω έτσι μαλακά, αν σας ταράζουν τα λόγια μου, όχι, υποτιμά την νοημοσύνη των πολιτών. Όταν έρχεται 1,5 μήνα μετά από ένα τρομερό συμβάν mm-hmm. και επειδή έχει εκλογές μπροστά του, λέει στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους, αναφέρομαι στα Τέμπη, ότι εργαλειοποιούν τον πόνο τους, εργαλειοποιούν. Τι εργαλειοποιούν, επειδή έχει εκλογές. Και εννοούσε τους συνδικαλιστές. Και τον Νίκο Χατζηνικολάου τον άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο το πρωί που ήταν ο συνομιλητής του. Έχουμε ο ματάκια και αυτάκια. Ότι αναφέρονται στους συνδικαλιστές. Αφήστε τον κύριο Σκέρτσο να κάνει. Δεν έχει νόημα, ο καθένας λέει ό,τι κατάλαβε. Σκέρτσο να κάνει τον συνήγορο του κύριου Μητσοτάκη και τον εκπρόσωπο. Εγώ τον άκουσα με τα αυτιά μου και τον άκουσα και πραγματικά εξεπλάγει. Και λέω δεν είναι δυνατόν. 1,5 μήνα μετά να λες αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν το παιδί τους ότι εργαλειοποιούν. Τι εργαλειοποιούν. Ποιο ενεργά, επειδή έχει εκλογές μεθαύριο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το λιγότερο που έχει να συμβεί αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις mm-hmm. είναι αν θα είναι καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ ή για τον Τσίπρα. Το σημαντικότερο είναι ότι θα έχουμε για άλλα 4 χρόνια μια κυβέρνηση που δεν νοιάζεται για τα προβλήματα των πολιτών, που έχει κάνει την αδικία κανονικότητα, η πλειοψηφία των οικοκυριών βυθίζεται στην ακρίβεια. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος στο επόμενο διάστημα να βρεθούμε μπροστά σε ένα τσουνάμι πληστηριασμών. Η υγεία και τα δημόσια πανεπιστήμια είναι σε άθλια χάλια. Νομίζω αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην επισημάνω. Έχουμε. Και το θέμα που εσείς είπατε ότι, ναι, ότι απευθύνομαι με υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Όχι, θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο θέμα να έχεις έναν άνθρωπο που να δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει, ότι δεν νιώθει. Πάντως, επειδή μπήκατε, συγγνώμη Γιάννη, επειδή ο Γιάννης το έβαλε το θέμα, ότι βρίζετε τον κύριο Μητσοτάκη κτλ. Αλαζόνα τον είπα, δεν τον είπα. Εγώ πρώτα απ' όλα συγγνώμη, αλλά δεν ενστερνίζομαι τη λέξη βρισιά.
που είπε ο Γιάννης. Αλλά λέω τι είπε ο Γιάννης και μπήκαμε. Για είπα γιατί δεν βρίζει τον άνθρωπο. Και μπήκαμε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Φράσεις όπως θα κερδίσουμε τις εκλογές μόνο αν βάλουμε κάποιους φυλακή. Όλοι σας και μόνος μου. Έπρεπε να σηκωθώ πάνω και να πάει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι φράσεις του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης έμεινε στη θέση του ακλόνητος. Εσείς συμφωνείτε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το ύφος? Που δεν είναι το ύφος σας. Εγώ σας παρακολουθώ χρόνια τώρα. Δεν είναι το ύφος αυτό. Το λέω γιατί. Τώρα ξεφύγει λίγο με τις εκλογές. Σε μια δεξαμενή και πιο κεντρών ψηφοφόρων. Ναι. Έχετε απευθυνθεί ακόμα και στους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Εντάξει, ο καθένας έχει το ύφος και τις θέσεις του και τις απόψεις του και τη διαδρομή του. Εντάξει, ο Πολάκης έχει αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά έχει και άλλα στοιχεία. Να σηκωθώ πάνω στοιχεία. Και να πάει 3 μέτρα κάτω. Έχει και άλλα στοιχεία όμως. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει πρέπει να παραδεχτείτε ότι είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση, όπου όλος παραδόξως οι τοποθετήσεις του Πολάκη μετά από αυτό το συμβάν που ξεκίνησε ήταν τοποθετήσεις με ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, γι' αυτό και δεν τις αναδείκνυε κανένας, διότι δεν είχε ένα ενδιαφέρον οι δημοσιογράφοι να τις αναδείκνυαν. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημα. Να πω κάτι, ο καθένας έχει το ύφος του, αλλά όλα τα ύφη δεν είναι ίδια. Όμως θέλει να μου απαντήσει και εγώ θέλω να τον ακούσω. Λέω ότι εμένα αυτές οι φράσεις και οι εκφράσεις δεν είναι ούτε στον τρόπο που εγώ μιλώ, αλλά ούτε και πιστεύω ότι τελικά μπορεί κανείς να κερδίσει κάτι με μια τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή άρα είναι να αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς στην άκρη, θα λέγα. Ναι, αλλά εγώ καταφέρθηκα με πολιτικούς χαρακτηρισμούς. Δεν είπα ότι θα βάλω κανένα. Αλλά ζώνα δεν είναι φυλακή. Ο κύριος Ανδρουλάκης το υπονόησε. Μας πάτε. Είναι σοβαρό κομμάτι της συζήτησης. Να μείνουμε λίγο ακόμα τώρα σε αυτό που έχουμε μπροστά μας και στην πρώτη κάλπη. Χθες οι περισσότεροι δημοσιογράφοι, αλλά και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, καταλάβαμε ότι μιλήσατε για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Είπατε, δεν αποκλείω εκ των προτέρων την πιθανότητα να προκύψει μια τέτοια συζήτηση την επομένη των εκλογών. Ο στόχος μου δεν είναι μια τέτοια κυβέρνηση, αλλά δεν το αποκλείω. Αφού λέτε ότι δεν αποκλείεται, λέτε ότι δεν θα ανοίξετε εσείς αυτή τη συζήτηση. Ποιος μπορεί να την ανοίξει? Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ούτε να το συζητάμε λοιπόν, τέτοιο θέμα. Για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Χθες ερωτήθηκα από κάποιους συναδέλφους σας για το ενδεχόμενο αυτό. Ήταν πολύ σαφής η απάντησή μου και αν θέλετε μπορείτε να αναφέρετε. Διάβασε τώρα η Ράνη, αυτή είναι απέτηση. Διαβάσατε ένα κομμάτι. Ναι. Είχε αρχή, είχε αυτό το κομμάτι και είχε και συνέχεια. Τι είπα? Είπα ότι εγώ αυτό το οποίο προσδοκώ, αυτό το οποίο στοχεύω, αυτό το οποίο επιθυμώ είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς πνοής στην επομένη των εκλογών. Ανάμεσα στο πρώτο κόμμα που φιλοδοξώ να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και στο τρίτο κόμμα, που πιθανότατα θα είναι το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, με το οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε βάση προγραμματικής σύγκλησης. Έχω απευθύνει και 11 σημεία του προγράμματός μας, τα σημεία του Συμβολαίου Αλλαγής. Δεν άκουσα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη να υπάρχει καμία άρνηση ή κριτική ουσιαστική σε αυτά, ούτε και τον άκουσα να προσθέτει κάποια. Άρα θεωρώ ότι είναι εφικτό να έχουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας στη βάση ενός προγράμματος που κύριε θα έχει στόχο την ανάπτωση της οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνίας. Κύριε Πρόεδρε, παίρνετε ή τη δεύτερη. Παίρνετε την πρώτη. Ωραία, στην περίπτωση που λοιπόν, είστε πρώτος. Ναι. Πείτε μου. Σηκώνετε ένα τηλέφωνο. Επιχειρείτε, φαντάζομαι, μια επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι η πρώτη επικοινωνία είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτήν θα επιχειρήσετε πρώτη. Αυτό καταλαβαίνω. Το λογικό είναι αυτό. Ωραία. Στην άλλη άκρη της γραμμής υπάρχει πιθανότητα να ακούσετε. Πώς θέλεις να συνεργαστώ μαζί σου όταν, τι έχει πει? Έχει πει ότι οι Ανδρέας και πρέσπες του Αιγαίου δεν πηγαίνουν μαζί, ότι η γίστε της παράταξης που επιχείρησε να βάλει τον Ανδρέα Παπανδρέου στη φυλακή. Δηλαδή θα μου πει ότι δεν συνεργαζόμαστε το 2023. Ναι, τα έχει πει. Τα έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι λέγατε τον Γιώργο Παπανδρέου Πίνοσετ και ότι θέλησατε να βάλετε φυλακή τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Λοβέρδο. Να θυμίσω απλώς ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου συνεργάστηκε με τον Μητσοτάκη ένα μήνα μετά που τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο. Άρα αλλάζουν τα πράγματα μετά. Πάντως αυτά τα έχει βάλει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει πει ότι εγώ έχω ένα θέμα με αυτό. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι στις εκλογές αυτές θα μιλήσει ο ελληνικός λαός και θα διαμορφώσει κάποιους σχετισμούς. Εάν λοιπόν αυτοί οι σχετισμοί δίνουν τη δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση προοδευτική ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δύο κόμματα, εσείς και ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτό λέω. Αν δίνει τη δυνατότητα αυτή, νομίζω ότι ο πρώτος ο οποίος θα έχει κάθε λόγο να επιθυμεί να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση είναι ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης. Διότι αν πάμε σε δεύτερες κάλπες, οι δεύτερες κάλπες το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
Έχετε εμπειρία, νομίζω, θα πιεστεί. Τα μικρότερα κόμματα είναι αυτά τα οποία συνθλίβονται, διότι ουσιαστικά θα έχουν ένα δημοψηφισματικό χαρακτήρα ανάμεσα στα δύο πρώτα κόμματα. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω. Θέλω να καταλάβω, κύριε Πρόεδρε. Ούτε σας είπα ότι εμείς έχουμε ίδιες απόψεις σε όλα, έτσι δεν είναι. Αν είχαμε ίδιες απόψεις σε όλα, θα είμαστε στο ίδιο κόμμα. Αν σας πει ότι εγώ έρχομαι μαζί σου, αλλά θέλω μέσα το Βενιζέλο και το Λοβέρδο, τι θα πείτε? Καταρχάς, δεν θα λύσω εγώ τα σοκοματικά προβλήματα του κ. Λοβέρδου. Δεν είναι σοκοματικό αυτό. Γιατί ο κ. Λοβέρδος μάλλον είναι ένα σοκοματικό θέμα του. Νομίζω ότι είχαν μπει στην υπόθεση Νοβάρτης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το κρίσιμο θέμα της συζήτησης την επόμενη μέρα, αν βγαίνουν οι σχετισμοί και ο λαός μας δώσει αυτή την ευκαιρία, θα είναι το πρόγραμμα. Και αυτό πρέπει να είναι. Έτσι γίνεται σε όλες τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνοι. Και μάλιστα σε κάποιες συζητούν μήνες για το πρόγραμμα. Όχι, εγώ επιμένω ακόμα να καταλάβω τι κυβέρνηση θα κάνετε, κύριε Πρόεδρε. Έχω ακούσει όλες τις δυνατές εκδοχές κυβερνήσεων. Ότι θα είναι μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, ξεκίνησε μαζί με τον Κουκουέ, με τον Βαρουφάκη, με τον Πασόκ και εσάς. Τελικά ο Βαρουφάκης έμεινε στον δρόμο. Το Κουκουέ είπε: εγώ δεν μετέχω, πάνε αυτοί. Μετά πήγαμε σε κυβέρνηση ανοχής, όπου θα είναι μεν κυβέρνηση 120, αλλά οι άλλοι δεν ανέχονται. Με αδικείτε λίγο. Όχι, έχω ακούσει όλες τις εκδοχές. Διότι παίρνετε τις εκδοχές των πολιτικών μας αντιπάλων, που σκοπίμως το κάνουν, αλλά εύλογο είναι, και λέτε ότι είναι οι δικές μας εκδοχές. Ωραία, πέστε μου τις δικές εκδοχές. Μιλάμε το για την ανάγκη να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτική συνεργασία σε προγραμματική βάση. Ακούω τη δική μα. Λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, με πολύ μεγάλη ευκρίνεια, ότι αυτό είναι εφικτό. Ανάμεσα στο πρώτο και στο τρίτο κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο κ. Βαρουφάκης είναι αυτός που αυτοεξαιρέθηκε, αν θέλετε. Άρα έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, από το προσκλητήριο της συμπαράταξης ή της προοδευτικής σύγκρισης των προοδευτικών δυνάμεων. Και ο Κουτσούμπας το πήρε. Μην το προσπεράσουμε αυτό με τον κ. Βαρουφάκη. Τέλειωσε ο Βαρουφάκης, είτε ως ανοχή είτε ως συμμετοχή. Που έχουν λήξει από το 2015, θέματα τα οποία, για το νόμισμα εννοώ, που εν πάση περιπτώσει δεν έχουν καμία βάση προοδευτικής συνεργασίας και προγραμματικής προοδευτικής συνεργασίας, διότι μας τα βάζαν τότε στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι αντίπαλοι της χώρας. Αυτοί που θέλαν να κατρακυλήσουμε έξω από το ευρώ και στη χρεοκοπία. Άρα λοιπόν αυτή του η αιμονή μάλλον έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο, δεν ξέρω αν ήταν και συνοημένη, με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό εξαιρέθηκε από το προσκλητήριο των προοδευτικών δυνάμεων. Μπορεί να έχουν συνεννοηθεί ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω πάντως είναι ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του κύριου Μητσοτάκη, θα του στέλνω ανθοδέσμη. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να απαραίτητη εννοήση. Να ρωτήσω όμως κάτι. Σβήνω ό,τι υπόθηκε. Το σβήνω. Ναι. Χάνει τις κουβέντες μας. Τώρα, για και σας το κόμμα. Είστε ερώτηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια ιστορία. Έχει μια πορεία. Νομίζω ότι έχει το σεβασμό των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα σε μια περίοδο, σε μια διαδικασία απλής αναλογικής οφείλει ίσως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από τις αρχές της δεκαετίας του 90, οφείλει να τοποθετηθεί, εάν έρθουν τα πράγματα έτσι και είναι κρίσιμη η στάση του, οφείλει να τοποθετηθεί στο ποιος θέλουμε να μας κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Σας είναι ανιστόρητο. Είναι ανιστόρητο αυτό. Και αν πραγματικά θέλει να πείσει τους εργαζόμενους, που κυρίως είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, δεν είναι, ότι είναι το ίδιο πράγμα, να έχουμε την επόμενη μέρα μια κυβέρνηση η οποία θα αποκαταστήσει συλλογικές συμβάσεις, θα ξυλώσει το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, άρα θα επαναφέρει την κανονικότητα στην εργασία, το σώμα επιθεώρησης εργασίας, δεν θα έχουμε απλήρωτες υπερορίες. Είναι το ίδιο. Με μια κυβέρνηση που άρα, κύριε Πρόεδρε, ποια απευθύνεστε περισσότερο στο ΚΚΕ παρά στον κύριο Βαρουφάκη? Καταλαβαίνω ότι το κεφάλαιο Βαρουφάκης έχει ότι, κλείσει. Έτσι. Νομίζω ότι ο ίδιος αυτοεξαιρέθηκε. Ωραία. Αλλά επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τη στάση του. Ναι, αυτό, μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και γι' αυτό καλώ τους πολίτες να δώσουν με την ψήφο τους αυτή την δυναμική, πιστεύω ότι θα μπορούμε να βγαίνουν τα κουκιά, να το πω έτσι, με το τρίτο κόμμα για να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς πνευματικής. Αριθμητικά το έχετε δει, τι σημαίνει αυτό? Αριθμητικά σημαίνει ότι θα είναι μια κυβέρνηση. 46%. Πρέπει να πάρει δηλαδή να πάρει 35% Είναι μια κυβέρνηση η οποία με 46% θα έχει 151-152 βουλευτές. Δεν είναι απλό το 46%. Τίποτα δεν είναι απλό. Αλλά αυτό είναι και δύσκολο. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα κρίνει τι είναι απλό. Άλλο αυτό. Προφανώς θα κρίνει, αλλά 46% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Να προχωρήσουμε λίγο στα θέματα. Εάν δεν μετέχετε όμως στο 46% αυτό, αν δεν είστε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε? Αν δεν είμαι πρώτο κόμμα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρώτο κόμμα, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές. Θα έχει τον πρώτο λόγο αυτός που θα είναι πρώτο κόμμα. Και επειδή τα πράγματα είναι απλά, ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει τον πρώτο λόγο. Ωραία. Να σχηματίσει η κυβέρνηση. Ναι. Εγώ δεν έχω πιστεί
ότι θα πάει αμέσως σε δεύτερες εκλογές. Γιατί επιμένετε ότι θα κάνει ανταρσίες? Γιατί είπε ότι εγώ δεν θέλω στήριξη. Ο ίδιος είπε ότι θα αξιοποιήσει τη ερευνητική εντολή. Θα την πάρει. Θα την πάρει, όχι θα την αξιοποιήσει. Να την πάρει βόλτα. Το Σύνταγμα λέει πρέπει να την πάρω. Θα την κάνει. Δεν μπορεί να την πάρει και να την επιστρέψει στην πραγματικότητα. Θεωρώ. Θα σας απαντήσω λοιπόν, κυρία Τζίμα, στο ερώτημά σας. Θεωρώ λοιπόν ότι αν για λίγο είναι μπροστά ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα διακινδυνεύσει μια δεύτερη εκλογή. Και δεν θα διακινδυνεύσει διότι έχει κόψει τις γέφυρες με όλους τους χώρους ο κ. Μητσοτάκης. Έχει εξαντλήσει όλες τις δεξαμενές. Στη δεύτερη την επαναληπτική εκλογή, αν υπάρξει επαναληπτική εκλογή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι θα έχει πάρα πολλές δεξαμενές να αντλήσει ψηφοφόρους, να το πω έτσι απλά. Ο κ. Μητσοτάκης από πού? Από πού? Από το Κινάλ που έχει βγει δεκάδες φορές προεκλογικά και έχει πει: εγώ δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης και το Κινάλ είναι τσόντα του ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι το λέει. Από τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας που, εν πάση περιπτώσει, είχαμε όλα όσα είχαμε με τον Άριο Πάγο και τα μισά μήνα να παίξουν. Θεωρώ λοιπόν ότι θα επιχειρήσει να βρει τη δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο που έχει. Ιδεολογική συγγένεια. Με το κόμμα ολόκληρο, συγκροτημένο, ναι, λέτε. Προφανώς. Γιατί προφανώς. Ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν θέλω ψηφοδέλτιο στο κουκιά. Και αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, εγώ τουλάχιστον έτσι άκουσα την πρόταση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, ενός κόμματος, αλλά πώς το είπε, πολλών χρωμάτων, ενδεχομένως να αναζητήσει και βουλευτές άλλα κόμματα, το οποίο κατά την άποψή μου δεν είναι ηθικό. Εγώ δεν έχω αντίληψη. Μια βαρύτερη έκφραση. Θέλετε να με εξηγήσετε το εξής. Για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης να πάει να κάνει κυβέρνηση με 122 βουλευτές που θα έχει πάρει από την απνοία λογική αυτή την Κυριακή και να μην πάει στις δεύτερες εκλογές για να πάρει 149 βουλευτές? Θα έχει και τον πόνους. Ναι, έχει μια λογική. Είναι βλάκα, είναι δηλαδή, θα πάει με τους λιγότερους βουλευτές. Έχει μια λογική αυτό που λέτε, αλλά υπάρχει και για τον ίδιο ο κίνδυνος, γιατί για εμάς δεν είναι κίνδυνος, είναι ελπίδα της ανατροπής. Του αποτελέσματος της δεύτερης. Συγγνώμη, θέλω να αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στις υποκλοπές, κύριε Πρόεδρε. Αν εσείς εξασφαλίσετε. Έχει μείνει ένα κενό. Είπατε ότι θα πάρετε τη δεύτερη. Ότι εάν δεν είστε πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης έχει την ευθύνη του να κάνει κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Θα πάρετε και εσείς εντολή. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και καθαρός. Απολύτως. Ο πρώτος, το έχω πει πάρα πολλές φορές στις προεκλογικές μου ομιλίες. Έχουμε απλή αναλογική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και απλή λογική. Ο πρώτος έχει τον πρώτο λόγο να σχηματίσει κυβέρνηση. Και να το πω και πιο καθαρά, έχει και αν θέλετε και την ηθική νομιμοποίηση να προχωρήσει στο σχηματισμό κυβέρνησης. Μάλιστα. Πάω παρακάτω. Όμως είστε δεύτερος και θα πάρετε και εσείς εντολή. Το είπαμε αυτό. Δεν την πετάξετε. Τι θα κάνετε με τη δεύτερη εντολή? Μα το είπαμε, ήταν η ερώτηση πριν, αν θα πάρει τηλέφωνο τον κύριο Ανδρουλάκη. Όχι, το πρώτο ήταν. Α, μάλιστα, με συγχωρείτε. Σε άλλη εκδοχή. Πάμε τώρα στη δεύτερη εντολή. Τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν, προφανώς αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να κερδίσει, δεν θα υπάρχουν οι όροι, οι αριθμητικοί για να σχηματίσει κυβέρνηση. Προφανώς και θα αξιοποιήσω τη δυνατότητα που δίνει το Σύνταγμα για να κουβεντιάσω με όλους τους αρχηγούς που θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά, αλλά νομίζω ότι θα πάμε σε δεύτερες κάλπες. Αυτό θα γίνει. Νομίζω πρέπει να είμαι πολύ καθαρός στον ελληνικό λαό. Δεν κρύβω κάποιο λαγό κάτω από το μανίκι μου. Όχι, προς Θεού, ούτε κάποιο τρίκ. Αν έρθει πρώτος ο Μητσοτάκης, θα έχουμε άλλα 4 χρόνια Μητσοτάκη πιθανότατα, εκτός και πάμε σε επαναληπτικές εκλογές όπου γίνει ανατροπή, ή θα φτιάξει η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Εγώ το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ πιθανό. Αν έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί είναι η δική μου η δέσμευση, ότι θα έχουμε κυβέρνηση χωρίς να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Θα κάνω το παν για να έχουμε κυβέρνηση χωρίς να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Άρα, οι πολίτες που σήμερα μας παρακολουθούν πρέπει να ξέρουν ότι δεν ψηφίζουμε τόσο χαλαρά όσο νομίζουμε επειδή έχουμε απλή αναλογική. Έτσι, όποιος έρθει πρώτος θα έχει τον πρώτο λόγο να φτιάξει κυβέρνηση. Και θα φτιάξετε κυβέρνηση κανονική, ούτε ειδικού σκοπού, ούτε νομίζω ότι το έχω ξεκαθαρίσει. Και μάλιστα και στη χθεσινή μου τοποθέτηση το είπα με σαφήνεια. Δηλαδή, τι είπα? Ότι όλοι οι ειδικοί σκοποί, διότι αυτή η ερώτηση τι αφορούσε? Αφορούσε το θέμα της κάθαρσης. Βέβαιος. Διότι εγώ με πολύ σαφήνεια έχω πει και έχω απευθυνθεί και στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν θέλει κάθαρση πρέπει να ξεκαθαρίσει. Κάθαρση με Μητσοτάκη δεν θα υπάρξει στο θέμα των υποκλοπών. Άρα λοιπόν, αν θέλεις κάθαρση, δεν μπορεί να κρατάς τις αποστάσεις. Λοιπόν, ξέρετε, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Και είπα, ο ειδικός σκοπός της κάθαρσης μπορεί κάλλιστα να ενταχθεί μέσα στο γενικό σκοπό μιας κυβέρνησης σταθερότητας. Αλλά μια γενική κυβέρνηση. Χθες στη
καναλική είπατε ότι αν εξασφαλίσετε μία πλειοψηφία θα προσπαθήσετε να κάνετε μία προανακριτική αυτή τη φορά για την αναζήτηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. Βέβαια. Η προανακριτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα, θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει πρόταση επί προσώπων και επί αδικημάτων. Η ερώτηση λοιπόν είναι ευθεία. Αν στο επίκεντρο αυτής της προανακριτικής θα βάλετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για ποια προσδιερεύνηση αδικήματα και αν θέλετε. Κάποιον άλλο θα βάλει. Μπορεί να βάλει 5-6 ακόμα, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά κάποιον να βάλετε. Θέλω να ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Και αν θα ανοίξετε το δρόμο για ένα ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Μητσοτάκη. Πριν πάμε στο ειδικό δικαστήριο, γιατί αυτά είναι κάποια βήματα πιο μετά. Ακριβώς. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι δεν μπορεί αυτή η υπόθεση. Η υπόθεση των υποκλοπών έχουν περάσει 9 μήνες από τότε που ξεκίνησε να συγκαλυφθεί. Και μάλιστα όταν έχουμε την ίδια την ομολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Κύριε Ναδρουλάκη. Δεν το ξέρω. Να μας πει για τους υπόλοιπους. Αυτό για τους ήταν, υπόλοιπους, ήταν παραδοχή παράνομης ενέργειας. Υπήρξε εθνικός λόγος για την παραγκολούθηση των αρχηγών όπλων δυνάμεων. Εγώ, το γνωρίζετε αυτό. Θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Μητσοτάκη είπε ότι δεν υπήρχε λόγος ασφάλειας. Υπήρξε εθνικός λόγος για την παρακολούθηση των αρχηγών όπλων δυνάμεων. Επειδή σε οποιαδήποτε ευνομούμενη δυτική πολιτεία. Ευνοούμενο κράτος δικαίου, που υπάρχουν κανόνες. Αυτό το οποίο συνέβη δεν είναι απλά ένα σκάνδαλο πολιτικό, είναι παρανομία και είναι αδίκημα κακουργηματικό. Το να παρακολουθούνται πολιτικοί αρχηγοί, αρχηγοί των ευλοδυνάμεων, βουλευτές, ευρωβουλευτές, επιχειρηματικός κόσμος, δημοσιογράφοι. Άρα αυτό, κατά την άποψή μου, σε καμία σοβαρή πολιτεία μπορεί να κλείσει έτσι. Διότι αν κλείσει έτσι, και αυτό μας ζητά ο κ. Μητσοτάκης, ψηφίστε με να τελειώσει το θέμα αυτό. Να βαπτιστώ στην κολυμβήθρα του Σιλοά. Θα τον βάλετε στο επίκεντρο αυτής της προανακριτικής, κύριε Τσίπρα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι καταρχάς ευελπιστώ μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχει κάνει κάποια βήματα και δικαιοσύνη, που δεν έχει καλέσει ούτε έναν ύποπτο μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Κανέναν. Θεωρείτε και ότι να υπάρχει μια δικογραφία. Αν δεν υπάρχει. Ναι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιχείρηση συγκάλυψη. Το λέω ανοιχτά. Από τον κύριο Ντογιάκο. Ο κύριο Ντογιάκο έχει την ευθύνη, γιατί επιμελείται των ερευνών. Κυρίω όμω έχει την ευθύνη που προσπάθησε να εμποδίσει έναν έντιμο δικαστή, πρώην δικαστή, τον κύριο Ράμου, επικεφαλή ανεξάρτητη αρχή. Τη αρμόδια κατά το Σύνταγμα για τη διασφάλιση του απορρίτων επικοινωνιών, από το να βρει τα πιστήρια του εγκλήματος στους παρόχους τους τηλεπικοινωνιακούς. Ναι. Με μια γνωμοδότηση. Να πω όμως κάτι. Ο κύριος Ράμος, 9 μήνες τώρα. Εγώ δεν θέλω να πάμε. Εγώ αυτό δεν έχετε απαντήσει για τον κύριο Μητσοτάκη. Θα απαντήσει μετά. Θα πάμε και θα απαντήσει. Θα απαντήσει μετά. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Μην τσακωθείτε τώρα. Όχι, απλώς έχουν μια σειρά τα ερωτήματα. Δεν τσακωνόμαστε. Δική τη σειρά και δική μου σειρά. Λοιπόν, ο κύριος Ράμος, ο οποίος είναι ένας έντιμος δικαστικός, όπως είπατε, και τον υπολείπετε κι εσείς από ό,τι έχω καταλάβει, να υπενθυμίσω ότι 9 μήνες τώρα δεν έχει ασκήσει καμία κύρωση επιβάλλει. Για την υπόθεση αυτή, κανένα πρόστιμο, καμία διοικητική διαδικασία, όπως έχει την απόλυτη ευχέρεια. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σημαίνει, όχι, μήπως σημαίνει δεν έχει βρει και τίποτα. Αλήθεια τώρα. Δεν ρωτάω, δεν ξέρω. Δεν έχει βρει τίποτα. Αυτό είναι νέο αφήγημα. Δεν ξέρω. Έχει βρει κάτι. Κύριε Πρεδεντέρη, ακούστε. Δηλαδή, εάν είσαι αρχηγός δημοσίου, είσαι σαν επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Και είχατε την απόλυτη. Δεν παρακολουθεί τον κύριο Σανδρουλάκη. Την απόλυτη δεν παρακολουθεί. Λέω, τώρα είναι νέο αφήγημα αυτό. Νομίμως ή παρανομίως. Έγινε συγκάλυψη πριν έρθουν οι κάλπες. Όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι θα κάνατε στη θέση του εσείς, του κύριου Ράμου. Δεν θα πω εγώ στον κύριο Ράμου τι θα κάνει. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ο κύριος Ράμος με απόλυτη ευθύνη, συνταγματική ευθύνη, έδωσε τα στοιχεία σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής. Δεν ξέρω τι έδωσε στους άλλους. Σε μένα έδωσε τα στοιχεία ότι βρέθηκαν στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ενδείξεις σαφέστατες και ενδείξεις παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Που σημαίνει ότι η αρμόδια εισαγγελέα σε είπε έβαζε την υπογραφούλα της. Την υπογραφούλα της. Να παρακολουθείτε υπουργοί, ο κ. Χατζηδάκης, να παρακολουθείτε ο κ. Ανδρουλάκης, να παρακολουθείτε ο κ. Κίρτσος, να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των απλών δυνάμεων. Αυτά λοιπόν είναι facts αυτή τη στιγμή, δεδομένα. Ναι. Και υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο που είναι η ΠΕΓΚΑ, η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έφτιαξε ένα πόρισμα μετά από έρευνα, το οποίο υιοθετήθηκε. Να ολοκληρώσω και θα απαντήσω αμέσως. Δεν θα φύγω από εδώ, αν θα σας απαντήσω σε αυτό. Λοιπόν, η οποία λέει ότι το Predator ήταν ένα πράγμα με την ΑΕΠ. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, κυρία Τζίμα. Προφανώς και θα έχουμε μέχρι τότε να δούμε τι θα κάνει η δικαιοσύνη, αλλά ακόμα και αν δεν έχει κάνει βήμα η δικαιοσύνη, νομίζω ότι είναι σαφές και ότι πρέπει να λάβουμε την πολιτική ευθύνη, μια προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να συγκροτήσει προανακριτική με τους βασικούς υπεύθυνους
του σκανδάλου αυτού που είναι ο Πρωθυπουργός και είναι οι υπουργοί που διαχειρίστηκαν την υπόθεση αυτή. Μια σειρά από υπουργοί. Είναι σε πρώτη φάση είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έβαλε, είναι ο αντιπρόεδρος της Βουλής, της κυβέρνησης, που βάλαν την υπογραφή τους προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα η αρμόδια επιτροπή, η ΑΔΑΕ, να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει κάποιος για να μάθει αν παρακολουθεί το ή όχι, γιατί αυτό ξεκίνησε τον κύριο Κουκάκη. Είναι ο ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν ευθύνες και από τη διαχείριση που έκαναν σε σχέση με την ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και άλλοι υπουργοί μέσα στο Μαξίμου. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, αυτό όμως είναι ένα θέμα που δεν αφορά το σήμερα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα φτάσει. Την ώρα πολύ εκεί. Ωραία. Για να κάνει πρέπει, να έχετε, στόχους. Η κοινοκριτική δεν πάω. Αφήστε τι θα έχουμε. Ψάρω, κυνηγάω τον Μητσοτάκη. Μάλιστα, κυνηγάω τον Πικραμένο. Κυνηγάω τον Τσιάρα. Ο στόχος, κύριε Πεντεντέρη, είναι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που θεωρώ ότι είναι από το μεγαλύτερα που έχουμε ζήσει με το πλούσιο και μετά να μην συγκαλυφθεί. Διότι τούτη την ώρα που μιλάμε, έτσι, ό,τι έγινε, έγινε σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά τούτη την ώρα που μιλάμε, υπάρχουν χιλιάδες gigabytes που είναι τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων αυτών. Πού βρίσκονται, κύριε Πρεντερή, γνωρίζετε? Νομίζω που θα βρίσκονται οι προηγούμενες παρακολουθήσεις. Α, μισό λεπτάκι. Οι προηγούμενες ξέρω πού βρίσκονται. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Οι παρακολουθήσεις στον τόπο μας, επειδή έχω διατελέσει πρωθυπουργός και ξέρω. Έτσι. Γίνονται με διαδικασίες. Ο εισαγγελέας υπογράφει και εξηγεί, υπάρχει εθνικός λόγος και είχε μέχρι πρότινος, μέχρι να υπάρξει αυτή η νομοθεσία, τη δυνατότητα ο Πρεντεντέρης που τον παρακολουθούσε, αν τον παρακολουθούσε και ήταν ύποπτος, να ζητήσει και να μάθει, παρακολουθήθηκε και να πει τι γίνανε ότι τα αποτελέσματα. Επί τη βάση αυτού του υλικού, λοιπόν, του κρίσιμου υλικού στο οποίο αναφέρεστε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργός. Η δυνατότητα κάποιοι να εκβιάζουν το μισό πολιτικό σύστημα και το μισό επιχειρηματικό σύστημα. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ενεργός αυτή τη στιγμή εκβιασμός επί τη βάση αυτού του υλικού πολιτικού προσώπου, θεωρείτε? Αυτό, κυρία Τζίμα, αν υπάρχει ενεργός εκβιασμός, δεν μπορώ να το ξέρω. Και επειδή φαντάζομαι ότι η ερώτησή σας δεν είναι αθώα και αφορά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτός ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής. Όχι όμως ο μόνος. Εγώ θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Ο ίδιος είπε, Αύγουστος 2022, ο κύριος Μητσοτάκης με παρακολουθούσε με στόχο να με εκβιάζει και να με έχει σωμηρία. Ο ίδιος το είπε. Επειδή η ελληνική λέξη είναι πλούσια όμως, είπε με στόχο. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι πέτυχε το στόχο του. Δεν πέτυχε το στόχο του, διότι ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν κάθισε στα αυγά του, να το πω έτσι, το κατήγγειλε, βγήκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βγήκε παντού, άρα δεν δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκβιάστηκε, αλλά ο στόχος ήταν αυτός. Δεν ήταν όμως μόνο ο Ανδρουλάκης που παρακολούθησε, δεκάδες υπουργοί. Ήταν ο μισός επιχειρηματικός κόσμος, η αρχηγή των αλληλοδυνάμεων, η επικεφαλής των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κάναμε εξοπλισμούς 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί παρακολουθεί τον αυτοί οι άνθρωποι? Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ λοιπόν δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ενεργός εκβιασμός σήμερα. Αυτό όμως μπορώ να ξέρω είναι ότι καμία σοβαρή ευρωπαϊκή δημοκρατία ένα τέτοιο σκάνδαλο θα το άφηνε χωρίς να διαλευκανθεί, χωρίς φως, χωρίς αλήθεια και χωρίς λογοδοσία. Λοιπόν, Τέμπη, κύριε Πρόεδρε, εδώ σε εμάς στο Μέγκα είχατε πει ότι αναγνωρίζω ότι έχω και εγώ μερίδιο ευθύνης για αυτό που συνέβη. Κατεβαίνετε υποψήφιος στις ΣΕΡΕΣ. Ουσιαστικά τι λέτε στους πολίτες? Τους λέτε είμαι και εγώ ένοχος, αλλά ψηφίστε με γιατί είμαι λίγο λιγότερο ένοχος. Τώρα αλήθεια, κυρία Τζίμα. Ναι, αλήθεια. Αυτό με ρωτάτε. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, τα Τέμπη και ο τρόπος που τα χειρίστηκε η κυβέρνηση αποδεικνύει μια πολύ μεγάλη υποκρισία. Και ξέρετε γιατί? Διότι εγώ δεν θα μείνω μονάχα στις ευθύνες του παρελθόντος. Τα είπαμε αναλυτικά, ήμουνα μάλιστα, είχα την τιμή να είστε εσείς, οι δύο δημοσιογράφοι που κάναμε την πρώτη συνέντευξη μετά από το δυστύχημα. Δεν θα μείνω στο τι έγινε, αλλά θα πάω στο τι έγινε μετά. Στον τρόπο που χειρίστηκαν τα Τέμπη, γιατί θεωρώ ότι είναι εξίσου εγκληματικός ο τρόπος που χειρίστηκαν μετά. Και θα σταθώ σε δύο σημεία. Θα σταθώ πρώτον στα ψέματα που λέγανε για τη τηλεδιοίκηση, ότι δήθεν υπήρχε και πηγαίνανε σε μια απαρχαιωμένη κονσόλα να κάνουν παραστάσεις, ενώ η έρημη τηλεδιοίκηση κάηκε τον Ιούλιο του 19. Έχουμε έγγραφα πλέον του ΟΣΕ που τα αποδεικνύουν και δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Θα σταθώ επίσης στο θέμα του σταθμάρχη, που αποδεικνύεται όχι από μένα που μπορώ να λέω κουβέντες του αέρα, αλλά από τους ανακριτές που ασκήσαν ποινική δίωξη στους υπεύθυνους που κάναν τη μετάταξη. Ήταν παράνομος ο διορισμός,
Γι' αυτό ασκήσαν ποινική δίωξη, διότι δεν τηρούσε τα ηλικιακά κριτήρια και ήρθε εκ των υστέρων ο Καραμαλής και τον νομιμοποίησε μια υπουργική απόφαση. Και κυρίως θα σταθώ, το είπα και στην αρχή του δελτίου σας, σε αυτή την υποκρισία και τη συμπεριφορά του ίδιου του κύριου Μητσοτάκη, που δεν έβαλε τον Καραμαλή να ξεπληθεί με την ψήφο στις Σέρες. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι είναι μια φθορά την οποία την αντικαταστήσαμε, την ξεπεράσαμε. Δεν είναι φθορά. Δεν είναι όλα πολιτικό κόστος αυτή τη ζωή. Δεν είναι κόστος και ζημιάς πολιτικές. Έχεις 57 ανθρώπους. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι το χειρίζεται με έναν ορισμένο τρόπο. Δεν και απαραίτητο. Είναι του δήλωση. Δεν είναι κτίνος. Αλλά δηλαδή, και ο τρόπος με τον υπάρχει. Οποίο χειρίστηκε. Μην βάζετε κουβέντες που δεν είπα. Προς Θεού. Αλλά ειλικρινά τον υποτιμάτε. Αλλά ας τον υποτιμώ. Ωραία, σημασία και... έχει να μην αισθάνεται ο μέσος πολίτης τόσο βαθύτατα υποτιμημένος. Οι πολιτικοί αρχηγές υποτιμούνται μεταξύ τους. Απλώς και... εμένα άρα, λοιπόν, αλλά δεν είναι. Άρα κύριε Πρεδοντέρη, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι εδώ έχουμε βαθύτατη υποκρισία, ψέματα, υποκρισία και ένα χειρισμό ο οποίος προσβάλλει, πιστεύω, όχι μόνο τους 57 οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους τους, προσβάλλει τον μέσο πολίτη και κυρίως τους νέους ανθρώπους που αισθανθήκανε ότι το κράτος δεν τους καταλαβαίνει, είναι απέναντι, είναι εχθρός. Κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν να θεωρείτε το εξέπλυμα του Καραμαλή που κατεβαίνει στις εκλογές όταν κατεβάζετε τον παπά, ο οποίος έχει καταδικαστεί από ανώτο δικαστήριο 13-0, δηλαδή ούτε καλημέρα δεν βρήκαν να του πούνε, και ο οποίος το καταδικάζεται και κυκλοφορεί ελεύθερος με αναστολή. Δηλαδή, αν δεν ήταν αναστολή, θα ήταν μέσα ο παπάς. Κάνετε αυτή τη σύγκριση. Τι εννοείται, μπορεί να μην το συμπαθείτε και πολύ τον παπά. Όχι, όχι. Κάνετε αυτή τη σύγκριση. Ως προς τι. Εδώ έχουν 57 ανθρώπινες ζωές. Το άλλο έχουν μια παράβαση καθήκοντος που περάσανε 20 υπουργοί πριν από αυτόν. Ναι. Και δεν πήγε κανένας για παράβαση καθήκοντος παρότι ήταν ο μόνος που εφήρμοσε τον νόμο. Ο μόνος που έβαλε λεφτά στο δημόσιο ταμείο ήταν αυτός. Πήγε για παράβαση καθήκοντος. Σεβαστή απόφαση δικαιοσύνης. Αλλά τώρα να τον ξεπλύνεις από τι δηλαδή. Μάλιστα. Από το κακούργημα να βάλει λεφτά στο δημόσιο ταμείο. Εδώ έχουμε ένα έγκλημα. Γιατί μισό λεπτάκι τώρα. Το να είσαι. Δεν ήθελα να μονοπολίσουμε τα τέμπη, αλλά μια και με ρωτάτε. Το να είσαι μια εβδομάδα πριν στη Βουλή και να σου λένε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας και να του λες ντροπή που το βάζετε το θέμα αυτό. Το να έχεις 3 εξώδικα από τους εργαζόμενους. Εδώ έχουμε ένα προαναγγελθέν έγκλημα. Την εποχή δηλαδή που ο κ. Μητσοτάκης είχε στο γραφείο τη δυνατότητα με το πρόεδρο να παρακολουθεί το μισό πολιτικό σύστημα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι δύο τρένα επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή πηγαίνανε σε αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε ούτε φυσικό φαινόμενο, ούτε παράβαση καθήκοντος. Πριν σας αφήσουμε, συγγνώμη Γιάννη, γιατί ξέρεις και εσύ ότι μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Πριν σας αφήσουμε, θέλω να πάω λίγο στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ευτυχώς θα πω εγώ, στις κάλπες που έρχονται, δεν θα δούμε το κόμμα του καταδικασμένου νεοναζί Κασιδιάρη. Αυτή ήταν μια πολύ καλή στιγμή του ελληνικού δημοκρατικού τόξου, από την οποία όμως ήσασταν απόντες. Δεν ψηφίσατε την τροπολογία με τα προβλήματα που είχε, με το χρόνο στον οποίο κατατέθηκε, με ό,τι ζήτημα είχε τέλος πάντων και κριτική ασκήθηκε μπόλικη. Δεν ήσασταν εκεί και δεν καταθέσατε και υπόμνημα. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν θέλετε τις ψήφους των ψηφοφόρων της Χρύσης Αυγής. Μπορεί κάποιοι να μας παρακολουθούν. Τι τους λέτε, ψηφίστε με, μη με ψηφίζετε. Λοιπόν, κοιτάξτε κυρία Τζίμα. Πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν απόντες, διότι όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη. Έγινε για τη δεξιά πολυκατοικία, διότι ο κύριος Κασιδιάρης θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να μην κατέλθει στις εκλογές με την τροπολογία που εμείς υποστηρίξαμε. Τι λέγαμε εμείς, στον υπάρχοντα νόμο να μπει μια προσθήκη η οποία θα λέει τι, ότι όσοι είναι οριστικά καταδικασμένοι, όσα κόμματα έχουν συνδυασμούς τους, οριστικά καταδικασμένους για το 187α, δηλαδή εγκληματική οργάνωση, δεν μπορούν να κατέβουν σε εκλογές. Τελεία, παράγραφος. Αντί γι' αυτό, υπήρξε όλος περίεργος, για πρώτη φορά στην ιστορία, η δυνατότητα ένα τμήμα του Αρείου Πάγου, κάποιοι δικαστές, να αποφανθούν αν το κόμμα του Πρεδεντέρη είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα ή το κόμμα της Ζήμα δεν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Αυτό δεν το καταλάβαμε όταν έγινε. Και δεν το ψηφίσαμε για λόγους αρχής, αν θέλετε. Διότι μπορεί αύριο να έρθει μια άλλη σύνθεση και να πει όχι για τον Κασιδιάρη, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι δεν είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα. Μετά καταλάβαμε γιατί έγινε. Και καταλάβαμε από τις καταγγελίες Τζανερίκου, που ήταν επικεφαλής του τμήματος αυτού,
Καταλάβαμε από τις καταγγελίες που έλεγε ότι το εξοδίκος ο κύριος Γεραπετρίτης τον φώναξε σε ένα καφέ έξω από το Μαξίμου προκειμένου να του ζητήσει να διευθετήσει τα ζητήματα και θα του έδινε θέση σε ανεξάρτητη αρχή. Πράγματα πρωτοφανή χειραγώγηση δικαιοσύνης με ένα τόσο φθηνό τρόπο, αν έχει. Δεν είναι χειραγώγηση, είναι εφαρμογή του νόμου. Ποιο, το να λες στον επικεφαλής, κάνε αυτό που θέλει. Όχι, να εφαρμόσει τον νόμο, εάν κατάλαβα καλά, αυτό του είπε. Λέει. Αν δεν θέλει να τον εφαρμόσει, δικό του θέμα. Θα σας θυμίζω ότι την εποχή που ήμουν εγώ πρωθυπουργός, και ορθώς, γιατί έτσι πρέπει να είναι η δημοσιογραφία, μου είχατε ασκήσει, όχι σε μένα προσωπικά, στην κυβέρνηση, οξύτατη κριτική, διότι όχι εξοδίκωσε κάποιο καφέ, αλλά επισήμως είχε πάει ο κ. Τζανακόπουλος, που ήταν τότε υπουργός Επικρατείας, να ρωτήσει την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, τι έχουμε. Και ασκήσατε κριτική. Και καλά κάνατε, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία. Και τώρα έχουμε τον Υπουργό Επικρατείας να παίρνει τον δικαστή σε καφετέριες και να καταγγέλει ο δικαστής ότι μου πρότεινα και ανταλλάγματα και να μου λέτε ότι του πρότεινα να εφαρμόσει τον νόμο. Όχι, γιατί ανταλλάγματα έγινε, και την εφαρμογή του νόμου. Για ποιο λόγο ανταλλάγματα. Αν έγινε αυτό, είναι απαράδεκτη μεθόδευση. Μέθοδος, να το πω έτσι. Και όμως, αν είπα. Αν έγινε, δεν το ξέρω. Ναι, διότι έχουμε. Αλλά από την. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα τόσες φορές αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε μεγάλη πίεση. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν πολύ. Αν θέλετε, μας απαντάτε λίγο. Σας λέω λοιπόν με πολύ. Πάρα πολύ καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά συνολικά, γιατί ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε φιλιστάς, δεν ήταν απούσα η αριστερά και τα κόμματα της αριστεράς. Η μάχη με τον φασισμό είναι μια καθημερινή μάχη και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή. Δεν είναι αντισυστημικό, δεν είναι καθόλου αντισυστημική αυτοί που συναγελάζονται με δικαστές ξαφνικά. Ο κ. Κανελόπουλος παραλίγο να είναι επικεφαλής τους. Ήταν αρχιδικαστής και αυτός. Άρα λοιπόν, τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι επίστησαν από τη Χρυσή Αυγή το προηγούμενο διάστημα και υιοθέτησαν κομμάτι, ας πούμε, της πρακτικής και της ιδεολογίας τους, δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα, τους κερδίσουμε. Δεν τους βάζουμε απέναντι. Βάζουμε απέναντι τους εγκληματίες, τους δολοφόνους, τις πρακτικές τους. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Πάντοτε καλή είναι δύναμη για. Ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, η συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Παραπάνω από αν μη τι άλλο. Να είστε καλά.